Φίλε και φίλοι, γεια σα. Είμαι ο Σωτήρη ο Μουζίδης και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε το κανάλι μου. Κάνω αυτή την προσπάθεια με πάρα πολύ αγάπη. Γι' αυτό λοιπόν, αν είσαι καινούριο και σου αρέσει αυτό που βλέπει, πάτησε το. Κάνε ένα κλικ στο like. Δίπλα εγγραφή. Πιο δεξιά είναι η καμπανίτσα. Βάρα μια για την καμπανίτσα εκεί πέρα να λαμβάνει νέε ειδοποιήσει όταν ανεβάζω βίντεο. Πιστεύω ότι δεν σπαταλώ τον πολύτιμο χρόνο σα. Γι' αυτό και θα ήθελα, άμα και εσεί βέβαια γουστάρετε, να μοιράσετε την εκπομπή, να την κοινοποιήσετε, να κάνετε κάποιο, να γράψετε ένα σχόλιο από κάτω. Έτσι να με βοηθήσετε και εμένα να γίνομαι καλύτερο και να μπορώ να ανεβάζω περιεχόμενο το οποίο έχει αξία, έχει ουσία και μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένα να ανταλλάσσει πληροφορίε με τον άλλον. Μου στέλνετε πολλές φορές μήνυμα στο προσωπικό μου mail και με ρωτάτε και μου λέτε πότε θα γίνει η επόμενη εκπομπή για, το, για τη δική μου μετανάστευση, το δεύτερο επεισόδιο. Ε, θα γίνει και αυτό. Θέλω να βάλω και λίγο την καθημερινότητά μας, πράγματα που τρέχουν εδώ πέρα στη Γερμανία και μας ε, αφορούν και εμάς και κάποιες σκέψεις που έχω και εγώ μέσα μου σαν άνθρωπος και θέλω να, να μοιραστώ μαζί σας ένας και από τους λόγους που έκανα αυτό το καναλάκι ήταν γιατί και εγώ προσωπικά θέλω να μοιραστώ κάποια πράγματα και κάποιες σκέψεις που θα μπορούσα να το κάνω με κάποιον άλλον τρόπο. Πάμε λοιπόν γρήγορα στο σημερινό θέμα. Στην Γερμανία εδώ και δύο μέρες, γενικά την τελευταία εβδομάδα, η συζήτηση έχει περάσει πλέον στη Βουλή σχετικά με τον νόμο της υποχρεωτικότητας για τα τσιμπήματα. Οι Γερμανοί θέλουν 20 Μαρτίου να δώσουν κάποιες ελευθερίες, αλλά από την άλλη μεριά μιλάνε για υποχρεωτικότητα και λένε ότι η υποχρεωτικότητα θα φέρει και την ελευθερία. Έχω κουραστεί δύο χρόνια τώρα με αυτή την καραμέλα. Έχω κουραστεί γιατί μόνο ελευθερία δεν βλέπω. Είτε το κάνει είτε δεν το κάνει. Είναι όμω και οι ίδιοι του διχασμένοι, δηλαδή πάρα πολύ προπαγάνδα που γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα τσιμπήματα, δεν ξέρουν και αυτοί τι να κάνουν. Στη Βουλή, χθε το βράδυ, όντω υπήρχαν αψημαχίε ελληνικού τύπου, ελληνική βουλή. Όχι έτσι πρέπει να γίνει, όχι δεν πρέπει να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Έχουν αφήσει βέβαια αυτή τη στιγμή το θέμα του Πούτιν και της εισβολής που γίνεται στην Ουκρανία. Έχουν ρηχτεί ακόμα και τα ΜΜΕ στην προπαγάνδα για να γίνουν τα τσιμπήματα νόμος, χωρίς να υπάρχει βέβαια καμία έγκριση για τα σκευάσματα αυτά τα οποία βρίσκονται στην τρίτη φάση των ερευνών. Σήμερα λοιπόν μας λένε ότι το ποσοστό εμβολιασμού στην Ουκρανία είναι συγκριτικά χαμηλό, περίπου το 35% των Ουκρανών έχουν κάνει το εμβόλιο. Ε, πολλοί από αυτούς χιλιάδες έχουν έρθει στη Γερμανία και σε άλλες γειτονικές χώρες λόγω του προβλήματος ε, που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την εισβολή των ε, Ρώσων. Ε, άρα λοιπόν το 75% είναι ε, ανεβολίαστο. Επιπλέον βέβαια οι Ουκρανοί όπως αναφέρουν τα γερμανικά μίντια ε, έχουν κάνει συνήθως το ρωσικό εμβόλιο, σπούτνη και το ε, κινέζικο συνοβάκ έτσι νομίζω τα λένε, και οι δύο λοιπόν και τα δύο αυτά εμβόλια δεν είναι εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα λοιπόν με το Robert Koch Institute εδώ πέρα στη Γερμανία, που είναι ο αρμόδιος φορέας ελέγχου της πανδημίας και των, και των ιών, οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται επομένω επαναλαμβανόμενη, επαναλαμβανόμενη σειρά εμβολιασμών προκειμένου να αποκτήσουν την ιδιότητα του εμβολιασμένου ατόμου. Να το ξαναπώ πάλι. Προτείνουν από το Ρόμπερτ Κόχ Ινστιτούτ να εμβολιαστούν αυτοί οι άνθρωποι, επαναλαμβανόμενα κιόλα, για να μπορέσουν να αποκτήσουν την ιδιότητα του εμβολιασμένου ατόμου ή την ιδιότητα του ανοσο. Ε, πι, α, ανοσο πώς, το λένε, πώς το λένε, θα το θυμηθώ. Το έχω για, για άλλη εκπομπή αυτό που έχουν στείλει και γράμμα από το γερμανικό σχολείο, ότι τα παιδιά θα πρέπει να είναι, να έχουν ανοσία ε, κάπως το λένε, θα το κάνουμε σε επόμενη εκπομπή. Αλλά έλα λοιπόν να μην ξεφεύγουμε από, τον, ε, από, το θέμα ότι αυτοί δεν θέλουν κανένας να ξεφύγει. Στην Γερμανική λοιπόν βουλή περισσότερες φωνές είναι κατά της υποχρεωτικότητας. Παρ' αυτά κανένας δεν ξέρει τι θα ψηφίσουν, διότι πολλές φορές ακολουθούν την στρατηγική του πόντιου πιλάτου. Νύπτο τα μου, εντάξει, Λοιπόν, και δεν συμφωνώ με αυτό, αλλά για το καλό, γιατί φωνάζουν οι πιο πολύ θα ψηφίσω. Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει οι ελληνικές, ε, ελληνικές ε, κοινοβουλευτικές συνεδρίασεις Γιατί λοιπόν να μην είναι το δεύτερο θέμα τα τσιμπήματα και πρώτο το ουκρανικό έτσι, για, γιατί να έχουμε περάσει σε μια άκρα πλέον δημο, ε, δημοσιο, δημόσιας προβολής ε, το θέμα της ε, κοινοβουλευτικής ε, σύσκεψης. Θα έλεγα ότι αποκλειστικά στρέφονται προς το γερμανικό κοινοβούλιο και το τι ακριβώς συζητάνε οι βουλευτές και οι υπουργοί. Απλά, τα αφεντικά μας, οι επικυρίαρχοι θέλουν και την Ρωσία να χτυπήσουν συσσαγωγικά το βάζο, έτσι να την στριμώξουν. Η κυβέρνησή τους, αυτός ο Πούτιν, άνζει βέβαια, δεν είναι και καλύτερη έτσι, κυβέρνηση από τις δικές μας που είναι από την δυτική πλευρά. Δεν είμαι σίγουρα υπέρ της εισβολής, αλλά όμως θέλουν να κάνουμε τα περιβόητα τσιμπήματα να βγάλουμε λοιπόν το σκασμό όταν διαμαρτυρόμαστε για την ακρίβεια ή για άλλα κοινωνικά θέματα που μας απασχολούν και να περάσουν τη δική τους γραμμή, τη δική τους απόφαση για εμάς. Εμείς απλώς πρέπει να υπακούμε, υπακούμε. και μας βάζουν ε, μεταξύ μας να φαγωνόμαστε κιόλα, δηλαδή μας παίρνουν τη διχόνοια και αυτή από πάνω να είναι στο απειρόβλητο και εμείς να μαλώνουμε και να λέμε κάντο, το μη το κάνεις, τι είναι αυτά τα πράγματα και μπλα μπλα και μπλα μπλα. Ε, λοιπόν, ποιος θα τους αντισταθεί, για πες μου, ακόμα και εσύ, έτσι, από τον φόβο σου λες πράγματα που μάλλον δεν τα πιστεύεις. Έλεγχο στο νου, έλεγχο στο μαζών. Τα έχουν γράψει αυτά τα πράγματα συγγραφείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν σε βιβλία, ψάξτε να τα βρείτε. Όπως και πειράματα έχουν γίνει, επιβεβαίωσης πειράματα, έτσι. Ε, ψάξτε λοιπόν στο YouTube να βρείτε ότι υπάρχουν πειράματα σχετικά με, την, με τον έλεγχο του νου και των μαζών. Υπάρχουν στο YouTube αυτά τα πειράματα. Δεν υπάρχει ούτε ένα θέμα που να αφορά την αισιοδοξία, ούτε ένα θέμα που να δείχνει ότι η κατάσταση θα εξομαλυνθεί, ούτε ένα θέμα που πραγματικά να εξετάζει ε, με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον, το συμφέρον των πολλών, το συμφέρον των συνανθρώπων μας, όλων εμάς. Ούτε ένα θέμα. Την υγεία μας... Έτσι, την τσέπη μας, την σωστή οικονομική διαχείριση, όλους λοιπόν, ο, ο, όλοι τους μας παίρνουν τον φόβο σε όλα τα θέματα κάθε μέρα. Αν υπήρχαν 25 ώρες την ημέρα πραγματικά θα μας βομβαρδίζανε με, με τη δική τους ατζέντα και τα δικά τους θέλω. Ακόμη και η εκκλησία σε θέλει θεοφοβούμενο και όχι θεοσεβούμενο. Πώς λοιπόν θα βρεις τις λύσεις αν φοβάσαι για όλα τα θέματα. Πώς θα βελτιώσεις την πνευματικότητά σου αν φοβάσαι. Ο φόβος είναι αρρώστια σε αγχώνη φέρνει το σώμα και τον εγκέφαλο σε κατάσταση στρες. Έτσι και αυτό το πράγμα ε, δεν βοηθάει γιατί ο εγκέφαλος ε, ε, εκρήγνει κάποιες ε, ουσίες ώστε να απαντήσει σε αυτή την στρεστρογόνα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Πίσω λοιπόν από αυτό το στρες της καθημερινότητας υπάρχει μια λυσίδα από ορμόνες οι οποίες καθορίζουν το πόσο αγχωτικός είναι ένας οργανισμός και πώς αντιδράσει αντίξωες συνθήκες. Οι τρει λοιπόν κύρια κυρίαρχε ορμόνε είναι η αδρεναλίνη, είναι η νεροεπινεφρίνη, αν δεν κάνω λάθος, και η κορτιζόλη. Είναι αυτέ που ρίχνουν λάδι στη φωτιά του νευρικού μα συστήματο. Μα αποπροσανατολίζει, όπω είπα, είναι αρρώστια και μα χαλάει το μυαλό, τη σκέψη, τη σωστή κρίση που πρέπει να έχουμε για να πάρουμε τις αποφάσεις μας, τις καθημερινές αποφάσεις της δικής μας ζωής, αν την ελέγχουμε. Δεν ζούμε στην προχριστού εποχή, ούτε ζούμε στον Μεσαίωνα. Είμαστε στο 2022 μετά Χριστού και πλέον οι άνθρωποι, λίγο, λίγοι από αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, κατάφεραν με κάποιον τρόπο να αποκτήσουν τόσο πλούτο, δύναμη έτσι, και εξουσία, ώστε να επηρεάζουν όλους εμάς που απαιτούμε να έχουμε μια φιλήσυχη ζωή, μια πνευματική ζωή, μια, μια ηρεμία. Με, με τους ε, στόχους μας να μπορούμε να έχουμε αυτή την, την, την ήρεμη ζωή. Όμορφα πράγματα. Σήμερα έχει ήλιο στην κολονία, ηλιοφάνεια, κρύο βέβαια, γύρω στους 10 βαθμούς η θερμοκρασία το μεσημέρι θα είναι και μετά θα πέσει, αλλά όμως βλέπεις ότι έχετε άνοιξη. Και είναι πάρα πολύ όμορφα. Αυτό είναι ο δικό μα στόχο. Να μπορούμε να, να, περνάμε και να βελτιώνουμε την καθημερινότητα, την μα. Πρέπει λοιπόν με το ένα ή τον β' τρόπο να αποκτήσουμε το γνώθη σε αυτόν. Είναι χαραγμένο στο μαντίο των δελφών έκφραση αυτή και την χρησιμοποιούσε τακτικά ο κράτη. Εδώ λοιπόν που βρισκόμαστε σε αυτόν τον πλανήτη, γιατί περί πρόκειται και όχι πλανήτη, αλλά τέλο πάντων άλλη εκπομπή, είμαστε για να βρούμε τον δρόμο, το μονοπάτι που θα μας οδηγήσει κοντά στο Θεό. Το περιβάλλον, δηλαδή όχι μόνο η ατμόσφαιρα, αλλά και οι άνθρωποι έχουν γίνει τοξικοί. Ανθρωποκτονίες, βιασμοί, ομοφιλοφιλία, ναρκωτικά, τσακωμοί, τσακώνονται έτσι, νεαροί και νεαρές για παίχτες που παίζουν σε τηλεπαιχνίδια. Έχω φρικάρει πραγματικά. Τα μυαλά μας έχουν γίνει κοιμά. Τα έχουν βάλει στο blender και τα χτυπάνε. Το λέγανε οι παλιοί πριν από 20-30 χρόνια. Και λέγανε τι βλακίε λέτε. Τι βλακίε λέτε. Ε? Πολιτεία που δεν λοιπόν ενδιαφέρεται για τίποτα. Μια εκκλησία που άφησε την αποστολή τη και κάνει πλέον πολιτική και μάλιστα κακή πολιτική. Δεν κάνω τον έξυπνο από εδώ. Τα ίδια έλεγα και πριν μεταναστεύσω και για το λόγο αυτόν έφυγα από την ε, πατρίδα μας για αναζητήσω Κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, κάτι που θα με βοηθήσει στη δική μου αποστολή. Να βρω εκείνο το μονοπάτι που θα με οδηγήσει εκεί που είπε ο κύριο. στη βασιλεία των ουρανών και όχι στην επίγεια, στα επίγεια αυτά πλούτη, προσωρινά πλούτη και προσωρινές απολαύσει. Άντε κάποιε απολαύσει έχουν αυτοί που έχουν οικονομική ευρωστία. Οι περισσότεροι δεν την έχουμε, άρα λοιπόν τι να απολαύσουμε τα δικά τους πλούτη ή να τους βλέπουμε να μαλώνουν ή να βλέπουμε τη δική τους εχλίδα και να σου λένε εσένα τι κακομύρης που είσαι. Μπορεί λοιπόν να με θεωρείς αφελή ή και γραφικό, αλλά εσύ ποιος νομίζεις ότι πρέπει να είναι η αποστολή μας. Γιατί είμαστε εδώ πέρα. Ποιος είναι ο δρόμος μας. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο πισινός μας. Ή είναι κάτι το οποίο είναι πιο ουσιαστικό, πιο βαθύ. Γράψε κάτω στα σχόλια. Προσωπικά λοιπόν λύσει. Βρήκα από την αγάπη, την προσευχή και τη δύναμη του καλού. Στη δύναμη του Θεού. Θα μου πεις πιο καλό και πιο Θεό. Εγώ βλέπω λοιπόν τα σημάδια του και προσπαθώ να τα ακολουθήσω. Αυτή τη στιγμή, να το πω στην ελαϊκή, το καλό κάνει ρελάν. Κάνει πάσο. Καθώς βλέπει ότι οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από το Θεό. Ε, έχουμε την ελεύθερη βούληση που έδωσε ο Θεός και ανάλογα πράττουμε και γι' αυτά θα κρυθούμε για τις πράξεις μας και τις σκέψεις μας. Το σώμα θα αλλιώσει, αλλά τα αρνητικά που κάναμε θα μείνουν, θα μείνουν βάρος στη ψυχή και θα τα κουβαλάμε για το, για το υπόλοιπο όταν λοιπόν θα φύγουμε από εδώ και θα έρθει η ώρα να πάμε στο δημιουργό μας. Μπορεί να τα ακούτε λοιπόν γραφικά όπως είπα, δεν με νοιάζει. Ξέρω ότι πολλούς τους έχει απορροφήσει η άλλη πλευρά ή η σκοτεινη πλευρά να μιλήσω έτσι σαν το ε, Star Wars χωρίς να με παρεξηγείτε για να γίνομαι λίγο πιο κατανοητός. Δεν είμαι θεολόγος, ούτε θέλω να γίνω. Μην με παρεξηγείτε που το λέω με αυτόν τον απλό τρόπο. Είναι μια περίοδο προσευχής και νηστείας. Νιστεύουμε όχι για το Πάσχα, όχι για το σταυρό, αλλά για τις αμαρτίες μας, για τα λάθη μας, για τις παραξενιές μας, για τα αρνητικά μας συναισθήματα. Επειδή λοιπόν το Πάσχα δεν είναι υπόθεση νηστείας και πένθους, αλλά χαράς, εφροσύνης και αγάπης. Είναι ένα μήνυμα το Πάσχα. Το Πάσχα είναι ένα μήνυμα ότι περνάμε, έτσι, περνάμε, περνάμε το πέρασμα σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι καλύτερο. Είναι μια περίοδος που βάζεις το σώμα σου και το πνεύμα σου στη γυμναστική. Με το να το πω έτσι σε ελεύθερη μετάφραση. Ε, το λέω σε ανθρώπους, απευθύνομαι σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να θέλουν αλλά να μην ξεκινούν αυτή τη δοκιμασία και μου έχετε έχει πολλές φορές να μιλήσω με κάποιους που να μου πούνε έλα μωρέ εντάξει θα δω θα το σκεφτώ και τι και πώς. Σε αυτούς λοιπόν απευθύνομαι και σε όλους εμάς που κάνουμε την προσπάθεια για να την υποστηρίξω. Θα σε βοηθήσει λοιπόν να καθαρίσεις το σώμα σου. Από τη σαβούρα έχει μέσα η κοιλιά μας ή ό,τι άλλο κυκλοφορεί στο αίμα μας όπως ελεύθερες ρίζες και άλλες φλεγμονές που δημιουργούν αρρώστιες. Ενώ λοιπόν σιγά σιγά θα αρχίζεις να νιώθεις την καρδιά σου να χτυπά καλύτερα. Θα νιώθεις τις αλλαγές στο σώμα σου. Στον τρόπο σκέψη. Θα νιώθει περισσότερο χαρούμενο και όταν φτάσει στο στόχο σου να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει, όχι τη Μεγάλη Πέμπτη ή το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου που περισσότερο πηγαίνουν παιδιά, άρρωστοι, παππούδε, γιαγιάδε, αλλά το βράδυ. Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου προ Κυριακή με το φω τη Αναστάσεω. Θα νιώσει απίστευτα συναισθήματα. Αξίζει την προσπάθεια. Δεν το έχει ξεκινήσει, δεν πειράζει. Ξεκίνα σήμερα. Ξεκίνα σήμερα που θα δει αυτή την εκπομπή, είτε είναι ένα μήνα πριν το Πάσχα, είτε είναι δύο εβδομάδε πριν το Πάσχα. Δοκίμασε. Δοκίμασε. Τόσα χαζά δοκιμάζουμε. Έχουμε τόσε άλλε επιρροέ και τι πραγματοποιούμε. Γιατί λοιπόν να μην κάνει αυτό το οποίο έχει μέσα στο μυαλό σου, αλλά κάτι σε κολλεί για να το, το ξεκινήσει. Τι έχει να χάσει. Όπω σου λέω και δίνω έτσι ε, συμβουλέ και βοηθάω σχετικά με την πρόνοια, σχετικά με το πώ μπορεί να μεταναστεύσει και να έρθει εδώ πέρα στη Γερμανία. Έτσι λοιπόν, μιλάω και για την προσευχή. Εγώ έχω νιώσει αυτή τη θεϊκή δύναμη να παρεμβαίνει σε επιλογέ μου. Κάποιοι από εσά θα το πείτε τύχη σύμπτωση. Μπορεί να είναι και έτσι, αν έτσι το πιστεύει. Εγώ όμω πιστεύω ότι κάτι ανώτερο που είναι ο Θεό και προσφέρει τη βοήθειά του σε όποιον τη ζητήσει. Αλλά εμεί δεν μάθαμε να ζητάμε τη βοήθεια από το Θεό. Απέναντίας τον κατακρίνουμε που μας έχει αφήσει μόνους και συμβαίνουν όλα αυτά τα κακά που συμβαίνουν στον κόσμο με πολέμους, αρρώστιες και άλλα άσχημα πράγματα. Τον εαυτό μας όμως δεν τον κατακρίνουμε. Για όλα φταίει ο άλλος, ο γείτονας, ο φίλος, ο συγγενής, ακόμα και ο Θεός φταίει. Αλλά εμείς είμαστε αγέροχοι, λιοντάρια, εμείς παίρνουμε σωστές αποφάσεις, ε, είμαστε δίκαιοι, έτσι. Αλλά από κάτω θα καθίσει να γράψει, είμαι σίγουρο, το σχόλιο που θα με κατακρίνει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί να κάνουμε την αγάπη πρωταγωνίστρια, να ξεφύγουμε από την μέγενη που μα έχουν βάλει οι επικυρίαρχοι, οι οποίοι αιώνε τώρα αγωνίζονται για να μα φέρουν σε αυτό το σκοτεινό και χαμηλό επίπεδο. Είτε οι Γερμανοί ψηφίσουν υποχρεωτικότητα και με αναγκάσουν κάποια στιγμή με το μαχαίρι στο λαιμό να κάνω το τσίμπημα που δεν θα το κάνω, είτε γίνει παγκόσμιος πόλεμος, είτε δεν έχω αρκετά χρήματα να πάρω τροφή, γιατί θα κρυβίνουν αρκετά τα προϊόντα, να είσαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά να είσαι σίγουρη και από την άλλη ότι εγώ θα βρω τις λύσεις για μένα και την οικογένειά μου και κάνω κάθε μέρα την προσευχή μου γι' αυτό. Εύχομαι να βρείτε και εσείς τις δικές σας Λύσεις στα δικά σας προβλήματα εάν τελικά η κατάσταση χοντρίνει ή την παραξηλώσουν ή επικυρίαρχοι πάνω, πάνω στη γη. Από μικρό και από τρελό θα προσθέσω τη λέξη «Και χαζό μαθαίνεις την αλήθεια». Σήμερα όπως είπα είναι μια υπέροχη μέρα. Θα φτιάξω την εκπομπούλα μου να την ε, ανεβάσω. Έχω προπόνηση μετά ε, με τα παιδιά γιατί ε, αύριο παίζουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ένα ντέρμπι, πραγματικά. Αυτή τη στιγμή είμαστε πρωτοπόροι στη βαθμολογία. Άρα, θέλουμε αύριο που τελειώνει ο πρώτο γύρο να είμαστε πρωταθλητέ στον πρώτο γύρο. Γιατί από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει ο δεύτερο γύρο. Να παίξω λοιπόν με τα παιδάκια μου, με, με τα 18 παιδιά που έχω στην ομάδα, να πάμε να κερδίσουμε να πάω να βοηθήσω το φίλο μου στο μαγαζί του, να, να, κάνω, να διαβάσω τη Google και τις νέες εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από το Internet Marketing, ε, να είμαι με την οικογένειά μου, να είμαι με του φίλου μου, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή, να πάμε στην Εκκλησία, να σκεφτόμαστε όμορφα, να διαβάσω τα βιβλία μου, να μπορώ να κάνω όμορφα πράγματα και Δευτέρα πάλι να πάω στο γραφείο μου και να είμαι αποδοτικό και αποτελεσματικό στι συνεργασίε μου, στι δουλειέ μου με του ε, ανθρώπου, με του ε, πελάτε μου που σέβομαι τα χρήματά του. Δεν θέλω να γίνω μεγάλο επιχειρηματία, ούτε να φτιάξω ένα, μια μεγάλη επιχείρηση γύρω από το ίντερνετ, θέλω να έχω λίγους καλούς πελάτες, να κάνω καλές όμορφες δουλειές, να έχουν απόδοση, να κερδίζω χρήματα τόσα ώστε να λέω ευχαριστώ στο Θεό το ότι έχω να φάω και να περνάω καλά με την οικογένειά μου. Αυτό που προσπαθώ να σα περάσω δεν με νοιάζει ούτε για ιού, ούτε για μυστήριά άλλα, ούτε για τι κάνει ο Πούτιν, τι κάνει το ΝΑΤΟ, τι κάνει ο Μπάιντεν Έχουν γερο, γεροξουρέψει ό, όλοι. Καλό θα είναι ε, μετά τα 50 να μην ασχολείσαι με την πολιτική, να καταργηθεί αυτό το πράγμα όσο είσαι μέχρι τα 50. καθότι μετά, όσο να είναι, το χάνει τα παιδιά. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Γερά και δυνατά. Με πίστη αγάπη. Εδώ είμαστε να τα πούμε. Αν υπομονώ, να δω τα σχόλιά σας κάτω και να είστε όλοι καλά. Να περνάτε καλά, έχετε την αγάπη μου μέχρι την επόμενη εκπομπή. Γεια και χαρά!